Ησυχία παρακαλώ, ησυχία. Ησυχία παρακαλώ. Ησυχία, θα κενώσω την αίθουσα. Ησυχία, θα κενώσω την αίθουσα, σας λέω. Ησυχάστε. Από πού βγάλατε αυτό το συμπέρασμα, κύριε συνάδελφε, κύριε πρόεδρε? Οι αντίδικοι προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Εδώ δεν δικάζουμε τον αστυνόμο Σταυρίδη, εδώ δικάζουμε την Αντιγόνη Λαζαρίδη για το θάνατο του Περικλή Χατζηβασιλείου. Παρακαλώ, η τελευταία φράση του κυρίου Ρούσου να μην γραφτεί στα πρακτικά, ούτε να τη λάβουν υπόψη τους οι κύριοι ένορκοι. Ενίστε με, κύριε πρόεδρε. Ησυχία, παρακαλώ. Κύριε Ρούσο, είναι αυτονόητο ότι θα προσπαθήσετε να αποδείξετε ότι το φόνο τον έκανε κάποιος άλλος και όχι η πελάτησά σας. Κάντε το όμως με αποδείξεις και όχι με τη δημιουργία εντυπώσεων. Προτίθεμαι να τεκμηριώσω κατά τη διάρκεια της δίκης, κύριε πρόεδρε. Ωραία. Μέχρι να το τεκμηριώσετε όμως, αφήστε τη δημιουργία των εντυπώσεων. Κύριε Μάρτης, ισχυριστήκατε πως υπάρχει μια διαθήκη με την οποία ο Χατζηβασιλείου εκβίαζε την κατηγορουμένη. Σωστά. Σωστά. Γνωρίζετε πως περιήλθε η διαθήκη αυτή στα χέρια του θύματος? Από όσο γνωρίζω, εκλάπη από το συμβολιογραφείο στο οποίο κεφυλάσσεται. Το οποίο ανήκε στην Ανθή Καλφοπούλου. Σωστά. Σωστά. Τη σύζυγο του αείμνηστου Σταυρίδη, η οποία δολοφονήθηκε μέσα στο γραφείο της. Άρα, ο Χατζηβασιλείου διέριξε το γραφείο της και πήρε τη διαθήκη. Αυτό δεν το γνωρίζω. Τότε πώς περιήλθε στα χέρια του? Σας είπα, αυτό δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Μήπως γνωρίζετε τότε αν ο Σταυρίδης είχε επισκεφθεί στις φυλακές Κορυδαλλού τον Γεράσιμο Θεοφιλόπουλο σε σημασμένο διαρρήκτη? Όχι, δεν το γνωρίζω. Α, πώς γίνεται να μην γνωρίζετε τίποτα? Βοηθός του δεν είσαστε? Ακούστε, ο αστυνόμος Σταυρίδης με ενημέρωνε για τα αποτελέσματα των ερευνών και όχι για τις κινήσεις του. Έχουμε εδώ και καταθέτουμε στο δικαστήριο απόσπασμα από το βιβλίο επισκεπτηρίου των φυλακών Κορυδαλλού. Ο Σταυρίδης είχε επισκεφτεί το Γεράσιμο Θεοφιλόπουλο που κρατεί το εκεί για κλοπές. Ησυχία παρακαλώ, ησυχία! Ησυχία! Τι είναι αυτά, κύριε πρόεδρε? Τι είναι πάλι αυτά? Εδώ δεν δικάζουμε τον αστυνόμο Σταυρίδη. Σας παρακαλώ, κυρία συνήγορε. Εγώ διευθύνω τη διαδικασία. Πού μας οδηγεί αυτό? Τεκμηριώνει την άποψή μας. Ισχυρίζεστε λοιπόν, κύριε Μάρτης, ότι ο αστυνόμος δεν σας ενημέρωνε για τις κινήσεις του, αλλά για τα αποτελέσματα αυτών. Σας ενημέρωσε για το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης συνάντησης με τον κρατούμενο. Σας είπε τι συζήτησαν? Όχι. Όχι. Μα επιτέλους πάρτε μια απόφαση. Σας ενημέρωνε για τα αποτελέσματα των κινήσεών του ή όχι? Έχετε ορκιστεί, σας υπενθυμίζω. Απειλεί το μάρτυρα, κύριε πρόεδρε. Δεν απειλώ κανέναν. Απλώς θέλω την αλήθεια για το τι γνωρίζει ο μάρτυρας, όχι οι πληροφορίες κατ' επιλογή. Τι είναι αυτά που λέτε? Ο μάρτης καταθέτει αυτά που γνωρίζει. Ο μάρτης λέει αυτά που θέλει να πει. Ησυχία, ησυχία! Συνεχίστε, κύριε συνήγορε, αλλά χωρίς να κρίνετε το μάρτυρα. Μα ό,τι και να ρωτήσω το μάρτυρα, εκείνος δεν γνωρίζει, δεν είδε, δεν άκουσε. Δεν μπορείτε να απαξιώνετε το μάρτυρα, κύριε συνάδελφε, επειδή δεν σας δίνει τις απαντήσεις που εσείς θέλετε. Ο μάρτυρας συσκότησε την υπόθεση. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Η μαρτυρία ήταν σαφής, κύριε πρόεδρε. Παρακαλώ, κυρία συνήγορε. Το δικαστήριο είναι σε θέση να αξιολογήσει τις μαρτυρίες. Ευχαριστούμε, κύριε μαρτυρά. Μπορείτε να πηγαίνετε. Να προσέλθει μάρτης Δάφνη Λύτρα. Δάφνη Λύτρα! Ύστερα από τα γεγονότα που σας περιέγραψα, η κυρία Χαρίτου δεν ήθελε να πάει στο σπίτι της πεθεράς της και ζήτησε σε μένα να πάω για να πάρω το φορμάκι του μωρού. Εκείνη περίμενε στο αυτοκίνητο. Μπήκα λοιπόν στο σπίτι της κατηγορουμένης και πήγα κατευθείαν στο δωμάτιο που μου είχαν πει ότι είναι το φορμάκι. Έμεινα άναυδη όταν είδα το όπλο. Πήρα το φορμάκι και έφυγα άρον-άρον. Έτρεξα στο αυτοκίνητο που με περίμενε η Εύα και έτσι το είπα όλο αυτό. Σήκωσα το φορμάκι, από κάτω υπήρχε ένα περίστροφο. Τι? Μας φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Η κυρία Χαρίτου με διαβεβαίωσε πως όσο καιρό ζούσε σε αυτό το σπίτι δεν είχε δει ποτέ ούτε ένα όπλο εκεί μέσα. Μάλιστα. Η έδρα έχει ερωτήσεις? Ο κύριος Αγγελέας? Όχι, καμία. Η πολιτική αγωγή, παρακαλώ. Ευχαριστώ.
Κυρία Μάρτης, μας περιγράψατε με λεπτομέρειες πως βρήκατε το όπλο στο σπίτι της κατηγορουμένης. Όταν το αναφέρατε, είχατε αντιδράσει από το περιβάλλον της? Φυσικά. Λίγες ώρες αργότερα που η αστυνομία ανακάλυψε το όπλο και αποδείχθηκε ότι ήταν το όπλο του εγκλήματος, μας κατηγόρησαν ότι εμείς το τοποθετήσαμε εκεί μέσα για να την ενοχοποιήσουμε. Σας κατηγόρησε και η αστυνομία γι' αυτό? Όχι, η αστυνομία κατάλαβε ότι δεν είχαμε καμία ανάμειξη. Είχατε συναναστροφές, κυρία Μάρτης, με την κατηγορουμένη? Ναι, το καιρό που η κυρία Χαρίτου ήταν παντρεμένη με το γιο της, είχαμε κάποιες κοινωνικές επαφές. Τι αίσθηση σας άφησε? Ποια είναι η γνώμη σας για εκείνη? Πιστεύω ότι είναι ένας σκληρός και αδίστακτος άνθρωπος. Είναι ικανή για όλα. Παρακαλώ πολύ, όχι χαρακτηρισμούς. Το δικαστήριο πρέπει να σχηματίσει γνώμη για το χαρακτήρα της κατηγορουμένης. Πού στηρίζετε, κυρία Μάρτης, αυτούς τους χαρακτηρισμούς σας? Αποδείχθηκε πως ήθελε για νύφη της την κυρία Χαρίτου μόνο και μόνο γιατί αποσκοπούσε να πάρει τα χρήματα της διαθήκης. Γι' αυτό σας λέω, αδίστακτη και διπρόσωπη. Να αναιρεθούν οι χαρακτηρισμοί. Γιατί αντιδράς, Λουκά? Δεν ξέρεις ότι είναι αδίστακτη και διπρόσωπη? Δεν ξέρεις τι άνθρωπος είναι η κυρία Αντιγόνη? Παρακαλώ, παρακαλώ. Εδώ γίνεται δίκη. Οι προσωπικές γνωριμίες σας έξω από το δικαστήριο. Κυρία Μάρτης, πού στηρίζετε αυτούς τους χαρακτηρισμούς σας? Πιστεύω ότι είναι διπρόσωπη γιατί συμπεριφερόταν με απέραντη αγάπη και τρυφερότητα στην κυρία Χαρίτου, όσο αποσκοπούσε να πάρει τα χρήματα της διαθήκης. Όταν η κυρία Χαρίτου χώρισε τον γιο της, τότε παρουσίασε το αληθινό της πρόσωπο. Επανειλημμένως προσπάθησε να τη σκοτώσει, ενώ ήταν έγκυος. Τι είναι αυτά που ακούμε εδώ μέσα, κύριε Παδρή? Η Μάρτης μιλάει για απόπειρες δολοφονίας. Αυτές οι απόπειρες έγιναν και το ξέρετε όλοι. Αναπόδεικτα όσα ακούγονται, κύριε Πρόεδρε. Δεν δικάζουμε εδώ την κατηγορουμένη για απόπειρες δολοφονίας κατά της νύφης της. Παρακαλώ τη μάρτυρα να ανακαλέσει. Έτσι ακριβώς έγιναν τα πράγματα. Ανακαλέστε, παρακαλώ. Δεν ανακαλώ. Θέλουμε αντίγραφα των πρακτικών. Θα καταθέσουμε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Κυρία Μάρτης, αν δεν μπορείτε να αποδείξετε τους ισχυρισμούς σας, θα σας παρακαλούσα να ανακαλέσετε. Όχι, δεν έχω αποδείξεις, αλλά όλοι ξέρουν πως έτσι ακριβώς έγιναν τα πράγματα. Δεν ανακαλώ. Αν δεν μπορέσετε όμως να αποδείξετε όσα ισχυρίζεστε, θα τιμωρηθείτε. Να τιμωρηθώ. Κάντε μας μήνυση, κύριοι συνάδελφοι. Η Μάρτης δεν ανακαλεί. Κύριε Πρόεδρε, τελείωσα. Κύριε Συνήγορε, έχετε ερωτήσεις? Η Μάρτης είναι προκατηλημένη και αναξιόπιστη, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα κάνουμε ερωτήσεις. Μάλιστα. Μπορείτε να κατέβετε, κυρία Μάρτης. Να περάσει η επόμενη Μάρτης, κυρία Εύα Χαρίτου. Να περάσει η Μάρτης, κυρία Εύα Χαρίτου. Πήγαινε η σειρά σου. Πάω. Τι έγινε, Δάφνη μου? Άσε με, Νικόλα, γιατί θα εκραγώ. Τι έγινε, τι σου είπαν? Δεν το περίμενα ότι θα φτάνουμε εδώ. Δεν τους ξέρεις, κοπέλα μου, γι' αυτό. Λες και δεν ξέρουν τα τέρατα που γίνανε. Θα μου κάνουν και μήνυση, λέει, από πάνω. Ωχ, αυτό φοβόμουν. Τι λες τώρα, γιατί θα σου κάνουν μήνυση? Άσε με, Νικόλα, άσε με, τα έχω πάρει. Ξέρω ότι ακούγεται παράξενο. Κανονικά θα έπρεπε να είμαι εδώ για να υπερασπιστώ τη γιαγιά του γιού μου. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Πρέπει να πω την αλήθεια. Με το γιο της κατηγορουμένη Στέφανο Καρτάλη γνωριστήκαμε όταν ζούσα στο Παρίσι. Συναντηθήκαμε μετά από χρόνια και δημιουργήσαμε μία σχέση. Τη μητέρα του δεν τη γνώριζα τότε. Τη γνώρισα εδώ, αργότερα. Κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες της υγείας της, υποτίθεται. Τι εννοείται με το υποτίθεται? Όταν συνάντησα την κατηγορουμένη, δεν είχε καμία επικοινωνία με το περιβάλλον. Δεν μπορούσε να μιλήσει και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με κανέναν. Φαινομενικά, βέβαια. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι προσποιείται ότι δεν είχε επαφή? Ακριβώς. Γιατί σε μένα μιλούσε. Γιατί σε εσάς ειδικά? Δεν ξέρω. Βέβαια, μου μιλούσε με κάποιες φράσεις, όχι ολοκληρωμένα. Και μετά ξαναχανόταν στον κόσμο της. Το αποκλείεται να είχε κάποιες αναλαμπές? Μάλιστα, το αποκλείω. Γιατί μετά από λίγο επιβεβαιώθηκε ότι όλα αυτά ήταν ψέματα. Όχι μόνο μιλούσε, αλλά είχε και πλήρη επαφή με το περιβάλλον.
παρουσίαζε μία ψεύτικη κατάσταση της υγείας της και τους είχε παραπλανήσει όλους. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο γιος της. Συνεχίστε. Άρχισε να δείχνει μια υπερβολική συμπάθεια σε μένα. Στην αρχή αυτό μου φάνηκε συγκινητικό. Αλλά μετά άρχισε να με προβληματίζει. Γιατί? Μου ζητούσε να μείνω με το γιο της και μου έταζε τα πάντα. Τον ουρανό μετάστρα. Όταν δε έμεινα έγκυος, οι προσφορές αυτές έγιναν υπερβολικές. Μόλις όμως ζήτησα διαζύγιο από το γιο της, το τοπίο άλλαξε. Με ποιο τρόπο? Αφού προσπάθησε και κατάλαβε ότι δεν πρόκειται να γυρίσω κοντά του, άρχισαν κάποιες απόπειρες εναντίον μου. Περίεργες στην αρχή. Αυτές τις δύο πρώτες φορές οι συνέπειες δεν ήταν σοβαρές. Υπήρξε όμως και μία τρίτη φορά. Αυτή τη φορά κινδύνεψα σοβαρά. Κόντεψα να χάσω και το παιδί μου και τη ζωή μου. Δεν υπάρχουν αποδείξεις για αυτά που λέει, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Συνήγορε. Συνεχίστε, Μάρτης. Τότε αποκαλύφθηκε το μυστικό. Υπήρχε μία διαθήκη, μία κρυφή διαθήκη. Ο σύζυγος της κατηγορουμένης άφηνε στο πρωτότοκο άρεν τέκνον του γιού τους μία τεράστια περιουσία. Ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Καταλάβαμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι απόπειρες ξεκινούσαν από εκείνη. Εκτοξεύονται κατηγορίες εναντίον της πελάτησάς μου χωρίς καμιά απόδειξη. Έχετε αποδείξει αυτά που λέτε? Αν δεν έχετε, παρακαλώ να ανακαλέσετε. Κυρία Μάρτης, έχετε αποδείξεις? Όλες αυτές οι απόπειρες είναι καταγεγραμμένες από την αστυνομία. Και τις γνωρίζουν όλοι. Και όλοι αυτοί που σήμερα την υπερασπίζονται, τότε προσπαθούσαν να με προστατεύσουν. Τώρα όμως για κάποιο λόγο θέλουν να την αθώσουν. Όλα αυτά είναι ψέματα. Μην τα πιστεύετε. Όλοι τους λένε ψέματα. Ησυχία, παρακαλώ. Κατηγορούμενοι, καθίστε κάτω. Η κατηγορούμενη δεν δικάζεται εδώ για απόπειρες δολοφονίας. Παρακαλώ η Μάρτης να ανακαλέσει. Λέει την αλήθεια, κύριε Πρόεδρε. Θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας. Η κυρία Χαρίτου και η κυρία Λίτρα θα λογοδοτήσουν για τις ψευδείς καταθέσεις τους. Ψευδείς? Τι είναι ψέματα, δηλαδή ότι πήγαν να με σκοτώσουν για να μην γεννηθεί ο γιος μου, είναι ψέματα αυτό? Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το έκανε η κατηγορουμένη. Αν δεν ανακαλέσετε, θα σας κάνουμε μήνυση. Να κάνετε. Θα μας δώσετε και εμάς την ευκαιρία να αποδείξουμε ποια είναι η πελάτησά σας. Αρκετά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι αυτή η συνεδρίαση. Διακόπτουμε για αύριο. Ειδοποιώ και τις δύο πλευρές. Δεν θα επιτρέψω να συνεχιστεί έτσι αυτή η δίκη. Λύεται η συνεδρίαση. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Είσαι για αυτή, μου Λουκά. Τολμάτε να απειλείτε να με μηνύσει τη Δάφνη. Θα μ' ακούσεις καμιά φορά? Όχι, δεν θα σ' ακούσω. Μπροστά δεν ήσουν όταν έγιναν οι απόπειρες. Το τούβλο που πέρασε ξυστά από την Εύα, κάλλιστα θα μπορούσε να χτυπήσει την ώρα. Για τα ξέχασε αυτά. Στο δικαστήριο πρέπει να έχουμε αποδείξεις. Α, ναι, να μου κάνετε και εμένα μήνυση τότε. Επειδή κατηγορώ την Αντιγόνη. Έχεις ξεφύγει τελείως, έτσι. Εσύ έχεις ξεφύγει, αγόρι μου. Για αυτή μου είσαι. Γιατί δεν το κάνεις, παιδάκι μου? Τον άλλο μέσο τον έφτισες? Δεν πρόλαβα να πάω ακόμα. Άσε, πάω εγώ. Πραγματικά δεν το περίμενα από σένα να φτάσει ως αυτό το σημείο. Αλλιώς στη θέση μας, αγόρι μου, θα είχαν ήδη προβεί σε αγωγές και μηνύσεις. Μας έκανες και χάρη, δηλαδή. Αρκεί που τις απείλησες, Λουκά. Ενώ ξέρεις την αλήθεια. Δεν υπάρχουν αποδείξεις για αυτές τις απόπειρες. Πώς να σου το πω? Αν είχαμε αποδείξεις, θα την είχαμε κλείσει μέσα τότε. Λουκά μου, εσύ ξέρεις πολύ καλά ότι αυτές οι απόπειρες έγιναν. Και αντί να βγεις για να το πεις, απειλείς με μηνύσεις στη Δάφνη. Ντρέπομαι πραγματικά για πάρτι σου. Τούσου, Λουκά.